Οι κλέφτες του πανάκριβου αυτού αυτοκινήτου φρόντισαν να το κρύψουν πολύ εντεχνά. Αφού το σκέπασαν με ναϊλόν για προστασία, τοποθέτησαν στη συνέχεια σειρά από σιδερένιους πασάλους, τους οποίους στερέωσαν στο έδαφος και πάνω από αυτούς έβαλαν σανίδια και κομμένα ξηρά κλαδιά. Το καινούριο αυτοκίνητο πολυτελείας ανακάλυψε την περασμένη Τρίτη ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Χατζηδημητρίου μέσα στο πλαίσιο έρευνας της εφημερίδας του για την ύπαρξη τυμβορυχίας στην περιοχή. Το αυτοκίνητο Porsche στο Κρυσφύετον το εντοπίσαμε εντελώς τυχαία. Όταν ήρθαμε εδώ στην περιοχή, ύστερα από πληροφορίες ότι υπήρχε παράνομη ανασκαφή αρχαίων τάφων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες που έγινε η καταγγελία στην αστυνομία για την ύπαρξη του αυτοκινήτου στην Κρύπτη, τοποθετήθηκαν Βρετανοί στρατιώτες σκοπή. Στους δημοσιογράφους και τους κινηματογραφιστές δεν επιτράπει η προσέγγιση στο μέρος, μέχρι που τελείωσαν οι εξετάσεις για τυχόν ύπαρξη εκρηκτικών υλών μέσα στο αυτοκίνητο, γεγονός που δεν αποδείχτηκε τελικά. Η Porsche Carrera αξίας 50.000 λιρών κλάπηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από την αποθήκη αποταμιεύσεως Ανδρέα Γιάνκου που βρίσκεται στη Λεμεσό. Οι δράστες, αφού πρώτα παραβίασαν την είσοδο της αποθήκης, δηλητηρίασαν το λυκόσκυλο που τη φρουρούσε και ανενόχλητοι πήραν το αυτοκίνητο που στη συνέχεια έκρυψαν σε αυτό το μέρος. Το αυτοκίνητο είναι η ιδιοκτησία του Αδάμου Ζαχαίου, το οποίο αγόρασε από την Αγγλία το 1992. Όταν το έφερε στην Κύπρο, κατατέθηκε πολιτική αγωγή εναντίον του και το απαιτούσε Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως της Αγγλίας.